Στο θέμα της ακαρπίας της ελιάς που έχει χτυπήσει και την περιοχή της Σάρτας αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάρτας Βασίλης Ψαθάς. Ο κ. Ψαθάς είπε ότι είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει και ο ίδιος την δύσκολη κατάσταση την οποία διέρχεται ο αγροτικός κόσμος της περιοχής που συνδέεται με την ελιά, ζητώντας μάλιστα στήριξη από την πλευρά της πολιτείας για τους παραγωγούς αυτούς. Όντως το πρόβλημα της ακαρπίας εξελίχθηκε πλέον σε μάστιγα. Έχουμε μεγάλο ποσοστό, περίπου προσεγγίζει 95% η ακαρπία στην ελιά. Αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Μιλάμε για μια μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση στον ομό Άρτας που όπου αυτή τη στιγμή δεν κινείται καθόλου μα καθόλου η ελιά. Είναι ένα λυπηρό γεγονός. Αν το δείτε και μόλις θα καταλάβετε ότι τέτοια γεγονότα σε μαραζώνουν, σε λυπούν στην κυριολεξία και αντιλαμβάνεστε ενώ αυτή την περίοδο έσφυγε από ζωή ένα μεγάλο μέρος του κάμπου της Άρτας, ειδικά στα ελαιοτριβεία για να παράγουν το λάδι τους και στις μεγαλύτερες μονάδες για παραγωγή λαδιού και ελιάς, αυτή τη στιγμή είναι εντελώς νεκρή η οικονομική δραστηριότητα γύρω από την ελιά. Βέβαια το σημαντικό είναι ότι ο Σερετή Περιφέρεια το είχαμε εντοπίσει το γεγονός εδώ και 1,5 μήνα. Είχαμε αποστείλει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουργείο Γεωργίας, αλλά έως τώρα δεν έχουμε δει κάποια ανταπόκριση. Και θα παρακαλούσα και μέσα από εσάς να, όσο μπορεί και φτάνει η φωνή μας, έκκληση να ενδιαφερθεί το Υπουργείο Γεωργίας.